Τέλος πάντων, πάμε λίγο στο παιχνίδι, γιατί λογικά το είδες το παιχνίδι, κυρία, ναι, έτσι. Λοιπόν, θέλουμε έτσι την πρώτη άποψη σου, πώς το είδες, αν και είναι συνταξές καλύτερα, έτσι, τα πράγματα προπονητής. Ξέρουμε, Ζάχομαι, ότι αυτά τα παιχνίδια προετοιμασίας γίνονται για διάφορους στόχους, δηλαδή για διάφορους λόγους. Έτσι, καταρχάς, όσο πλησιάζουν τα επίσημα παιχνίδια στην Ευρώπη τώρα που έχουμε την άλλη εβδομάδα, πρέπει η ομάδα να έρθει φυσικά σε καλύτερη φυσική κατάσταση, καλύτερο ρυθμό. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος για μένα των προπονητών. Γι' αυτό πρέπει να πάντα τους προπονητές πρέπει να τους έχεις από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, για να μπορέσουν να έχουν παραπάνω χρόνο να ετοιμαστούν οι παίχτες και στο θέμα το να φτιάξουν την ομοιογένεια που έχει χαλάσει από τόσους παίχτες που έχει φύγει από την ομάδα μας που φύγανε. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο, όταν παίζεις με έναν δυνατό αντίπαλο που είναι ο πρωταθλητής στη χώρα σου, νομίζω ότι το βλέπεις αυτό, να έχεις ένα ρυθμό τέτοιο που να είσαι να πλησιάζεις στο αγωνιστικό στυλ που θα θέλεις την άλλη εβδομάδα. Βέβαια, Κυριακό. Είδαμε ότι και οι δύο ομάδες μέχρι ένα μεγάλο διάστημα ήταν προς ένα περισσότερο τα τακτικά του κομμάτι, δεν έχουν τα τρεξίματα που πρέπει να έχουν κυρία στο pressing, που πρέπει να κάνουν η γηπεδούχος ομάδα όπως ήμασταν εμείς. Δεν είδαμε αυτά τα τρεξίματα. Νομίζω ότι οι αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο φέρανε στην άμυνα που κουράστηκε η άμυνα του Ολυμπιακού, εκεί που πιέσαμε και βάλαμε τα δύο γκολ. Είναι σημαντικό, αλλά νομίζω ότι ακόμα θέλουμε πράγματα στο θέμα της φυσικής κατάστασης και της ομοιογένειας, σύμφωνα με το 4-4-2 που θέλει να παίξει ο Μπούργος, που για μένα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο σύστημα. Κυριάκο, 4-4-2 λες ότι θέλει περισσότερο, γιατί τουλάχιστον οι παίκτες που αποκτήθηκαν τα πλάγια back και αριστερά και δεξιά δείχνουν κάτι διαφορετικό, έτσι. Δείχνουν ότι δείχνουν τουλάχιστον ότι θα ξέρεις καλύτερα προπονητής εσύ. Καταρχάς, ο Πίρσμαν για μένα ήταν μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είναι η μεταγραφή η οποία είναι πολύ καλύτερη από τον παίκτη που είχαμε, έτσι. Βέβαια. Δεν θέλω να πω πράγματα για τον Κάνια, ο οποίος, επειδή όσο πρόσφερε, μπράβο του, και πρόσφερε και έφυγε από την ομάδα, αλλά νομίζω ότι τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Πίσμαν είναι πολύ καλύτερα και στο θέμα της τακτικής και στο θέμα της ταχύτητας για να βγει στην επίθεση, και με την μπάλα στα πόδια νομίζω ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο φετινό πρωτάθλημα και στα στημένα του. Στο 4-4-2 το λέω, Ζάχο μου, για αυτόν τον λόγο, το ότι είδαμε ότι ήταν στην επίθεση ο νέος center forward. Ο Γκρέι, ο οποίος είχε δίπλα του το πάλμα, ο οποίος ήταν ένας πάλμα ο οποίος ήταν λίγο αρκετά soft, θα έλεγα. Και εκεί θα ήθελα να συμπληρώσω ότι μεγάλη υπόθεση να είχαμε τώρα φέτος τον Καμαρά μαζί με τον Γκρέι, γιατί νομίζω ότι μαζί με Μαντσίνη και τον οποιοδήποτε βάλει, είτε ο Καμάτσο που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, που έδειξε πολύ καλά στοιχεία στην επίθεση με τον γκολ που έβαλε και την προσπάθεια την άλλη που έκανε ατομική. Γι' αυτό προφανώς θέλει θα ήταν πολύ, πολύ πιο έτοιμος και δημιουργικός να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα φέτος ο Καμαρά, αν ήταν με τον Γκρέι μπροστά στο 4-4-2 που θέλει να παίξει ο Μπούργος. Γι' αυτό και θέλει να πάρει ο Καραπίνης δεύτερο σέντερ φορ, Κυριάκο. Θα πάρει έτσι κι αλλιώς, δεν υπάρχει. Γι' αυτό τον λόγο προφανώς. Ναι, μπορεί να, σίγουρα γι' αυτό τον λόγο, ναι. Και νομίζω ότι θέλουμε αρκετά πράγματα από τους δυο χαφ μας στο 4-4-2 που παίζουμε. Οι δυο χαφ πρέπει να έχουν απίστευτα δυνάμεις, ο ένας να πηγαίνει και να βοηθάει και λίγο στον άξονα να ανεβεί λίγο πιο ψηλά στην επίθεση. Νομίζω ότι θέλουμε πραγματάκια, αλλά με τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που έχουν οι έγχρωμοι παίχτες, τη δύναμη και την ταχύτητα, νομίζω ότι είναι τα θετικά στοιχεία που θα βάλουν φέτος αυτά τα παιδιά με αυτά τα χαρακτηριστικά στην ομάδα μας, να γίνει πιο ανταγωνιστική, πιο δυνατή, πιο γρήγορη, και μετά σίγουρα θα θέλουμε να βάλουμε και το θέμα της δημιουργίας. Αλλά πιστεύω ότι τα χαρακτηριστικά που έχουν αυτά τα παιδιά θα μας δώσουν αυτό το αγωνιστικό, το προφίλ της ομάδας που πραγματικά μας έλεγε τα τελευταία χρόνια. Κυριάκο, με βάση τις μεταγραφές, έτσι, στο ρωτάω, επαναλαμβάνω, προπονητής είσαι, νομίζω ότι τα πράγματα τα βλέπεις πολύ καλύτερα από όλους μας.
Θεωρώ ότι ο Άρης προσπαθεί να κάνει την ομάδα πιο αθλητική, πιο ψηλή. Έτσι. Αυτό χρειαζόταν, αυτό, βέβαια. Πιο ψηλή, πιο αθλητική και φυσικά να μειώσει και το μέσο όρο ηλικίας. Έτσι. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι νομίζω είμαι πάρα πολύ σύμφωνος. Πολύ θετικό στο κομμάτι αυτό και στο θέμα ηλικίας. Στο θέμα να έχουν τα παιδιά κίνητρο πολύ περισσότερα να διακριθούν, γιατί ξέρουν ότι τους περιμένει ο Άρης, ότι είναι ένα σκαλοπάτι για να φύγουν σε κάποια ευρωπαϊκή ομάδα, και είναι στα θετικά ζάχα, όπως το λες. Μας έλειπε το ύψος. Τα περασμένα χρόνια, τα τελευταία 4 χρόνια, ναι. Παίζαμε με Ματέο, με Φετφατζίδη, με Μπρούνο Γκάμα, με τον Σάσα, και καμιά φορά με Μανσίνη όταν έπαιζε μπροστά, με τον Μπερτόλιο στο κέντρο. Απλά αυτό που θέλω. Με παιδιά τα οποία έχουν διαφορετικά εργαστικά, είναι άλλο στυλ παιχνιδιού. Και τώρα νομίζω ότι θα βάζουμε σε αυτό το κομμάτι το οποίο μας λείπει, και το βρίσκω πολύ θετικό σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που ήθελα να σε πω στην αρχή είναι ότι ο προπονητής δεν μας εξέπληξε με το όπως κατέβασε την ομάδα. Δηλαδή, άμα εξαιρέσεις, ας πούμε, τρεις παίκτες πώς ήταν καινούργοι, οι υπόλοιποι ήταν οι ίδιοι παίκτες. Ο τραυματοφύλακας, ο Μπακατά. Εννοείς από πέρσι, εννοείς. Ναι, από πέρσι ο Ντεκουρέ. Και θεωρώ. Δεν μπορείς να το κάνεις. Ούτως ή άλλως φύγανε από την ομάδα μας άτομα τα οποία ήταν στην δεκάδα βασικοί παίκτες. Ναι, αλλά πριν τον. Επί Μάτζιου. Όχι επί. Πάει πιο πίσω. Πάει πιο πίσω αυτός. Ναι, όχι επί. Ναι, επί Μάτζιου και ακόμα και επί Μπούργος. Θα σου έλεγα ότι κάποια παιδιά, ρε παιδί μου, ότι δεν παίξανε. Δεν μπορείς να τους βγάλεις αυτοί που ήταν πέρυσι βασικοί και να βγάλεις και ακόμα περισσότερους και να βάλεις 8 άτομα καινούριους. Ναι, εγώ θεωρώ είναι πάρα έτσι πολύ δύσκολο σε 9 μέρες. Να λειτουργήσει η ομάδα κατευθείαν και να έχει αυτή την ομοιογένεια που θέλουμε να έχουμε σαν ομάδα. Ναι, σε 9 μέρες. Σταδιακά θα μπαίνουν μέσα οι ποδοσφαιριστές, σιγά σιγά, αναλόγως ποιος είναι έτοιμος και σωματικά και τακτικά στη σκέψη, και σιγά σιγά πιστεύω να τους βολιάσει όλους έτσι να ανά πάσα στιγμή να έχει μια πολύ καλή και δυνατή 16-18, έτσι ώστε η ομάδα μας να μην έχει πρόβλημα σε κανένα, είτε στην Ευρώπη, είτε στο κύπελο, είτε στο πρωτάθλημα που θα έχει ένα μεγάλο αριθμό παιχνιδιών. Εγώ στην αρχή είπα ότι τα μάτσα αυτά τα ευρωπαϊκά, όταν οι άλλες ομάδες έχουν παραπάνω παιχνίδια, εγώ τα φοβάμαι, όπως και με την Κοβαλίκα που είχαμε παίξει, είχαμε φάει το ξύλο της αρκούδας εκείνο το μάτς. Είναι και, μονό παιχνίδι. Η έκπληξη μπορεί να γίνει περισσότερο σε ένα παιχνίδι από ό,τι σε δύο. Έτσι. Είναι λογικό. Εγώ αυτά τα παιχνίδια τα φοβάμαι και θέλουν σοβαρότητα. Εντάξει, ποιος είπε ότι δεν θέλουν. Γιατί παίζονται και στη δύναμη, όχι μόνο στην τεχνική. Κυριάκο, πάνω σε αυτό που λέμε τα ατομικά χαρακτηριστικά, που τουλάχιστον εγώ αυτό κοιτάω όταν βλέπω ιδιαίτερα νέους παίκτες, πρέπει να κοιτάμε κυρίως τα ατομικά χαρακτηριστικά. Αν και αναφέρθηκες ήδη και στον Καμάτσο και στον Νταμπό, οι οποίοι δύο κλέψαν την παράσταση σήμερα, με το που μπήκαν έδειξαν κατευθείαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Θεωρείς ότι δεν είναι μία, άστο το βιογραφικό, εντάξει λέει κάτι αλλά το αφήνουμε απ' έξω. Θεωρείς ότι είναι αυτό που δείχνουν ή, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από τόσο νωρίς. Ζάχομαι ότι αυτό είναι δεδομένο. Πρέπει να περιμένουμε τα παιδιά αυτά να μπουν στο ρυθμό, να έχουν πολύ καλή τη φυσική κατάσταση και να έχουν ρυθμό επίσημων παιχνιδιών. Νομίζω ότι τότε θα αρχίσουν. Έτσι. Αλλά όπως σου είπα, επειδή έχουν τα χαρακτηριστικά αυτά τα παιδιά να έχουν εκφύσεως τη δύναμη και τη φυσική κατάσταση και τη ταχύτητα, που λένε γεννητής που λένε, νομίζω ότι θα έρθουν πολύ πιο εύκολα από κάποιους άλλους οι οποίοι θα θέλαν παραπάνω χρόνο. Αυτό θα είναι το θετικό, και από εκεί και πέρα θα μπορεί ο προπονητής ανά πάσα στιγμή να αλλάζει και στο. Εμένα αυτό θα μου αρέσει να το βλέπω, Ζάχο, να βλέπω την ομάδα να μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή σχεδιασμούς και συστήματα μέσα στο παιχνίδι ή σε κάποιο παιχνίδι που θα παίζει ο αντίπαλος διαφορετικά. Θέλω να όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει στην ομάδα να μπορούν να πάσα στιγμή να μπαίνουν σε αλλαγή τακτικής και η ομάδα να μην το πληρώνει αυτό τακτικά με ένα λάθος αποτέλεσμα, κατάλαβες. Σου είπα για αυτούς τους δύο, γιατί μαζί με τον Άντι Γκρέι είναι οι τρεις με το πιο βαρύ βιογραφικό και δείξαν αμέσως τη διαφορά ποιότητας, έτσι. Και ο Καμάτσο και σου είπα για τον Πίρσμαν, εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ έτσι πως τον είδα σαν μπακ αριστερό, και στην αλλαγή που μπήκε
ο Μαζικός στην, στην θέση του. Δείχνουν τα παιδιά όλα αυτά πραγματικά ότι έχουν προοπτικές για να μπορείς να βοηθήσουν την ομάδα άμεσα. Τον Διό πώς τον είδες? Θα κάνω φυσικά και στο δικό μας το παιδί, λίγο στο Χατζιωάννο, να το τονίσουμε. Σκόραρο, πιτσιρικάς. Γιατί πραγματικά όχι μόνο που σκόραρε και με την φάση με την πάσα που έδωσε αυτός στον κόλ το δικό του, αλλά και με τις κινήσεις που έκανε και μπόρεσε και κοντραρίστηκε με τον Μπα, έδειξε στοιχεία το παιδί σαν center for πραγματικά ότι μπορούμε και να ελπίζουμε και στα παιδιά από την ακαδημία μας, από τα σπλάχνα μας, ένα κομμάτι το οποίο δεν το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Και σήμερα αυτό το παιδί έδειξε, όπως και στα φιλικά στα έξω, στην Αυστρία, στην Αυστρία. Πραγματικά στην Αυστρία και εκεί που βάλανε τα παιδιά πήγανε πάρα πολύ καλά. Και εύχομαι και σε αυτό το κομμάτι να θέλουν να αλλάξουν τα δεδομένα. Και ξέρεις κάποιους από αυτούς τους πιτσιρικάδες, Κυριάκο? Γιατί τους πήρε όλους στην Αυστρία, έτσι, και τους έβαλε και παίξαν όλοι και διακρίθηκαν αρκετοί, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Και ο Μαρμαρίτης έχει καλά στοιχεία σαν μπακ δεξί και ο Σγούρος, το παιδί που παίζει αμυντικό χαφ, ναι, έχει πολύ καλά στοιχεία. Και ο Χατζιωάννο. Όλα τα παιδιά, μία-δύο φορές δεν τους έχω δει στα παιχνίδια που παίζαν πέρσι με την K19. Αλλά είχαμε συζήτηση με τους coach εκεί πέρα και με τον Τόλι, τον Τερζή. Και πραγματικά πίστευε ότι 4-5 παιδιά ότι μπορούν να μπουν στο κομμάτι της πρώτης ομάδος και μετά από τη δουλειά, μέσα από τη δουλειά και τις προπονήσεις που θα κάνουμε τους επαγγελματίες, με τους πιο έτοιμους παίχτες και τους καλούς που έχουν οι ξένοι, να δώσουμε και την ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά, αν μη τι άλλο, να μπολιαστούν μέσα στην ανδρική ομάδα όπως γινόταν όλα τα χρόνια. Δείχνει ο Μπούργος ότι δεν ήταν αστείο το ότι τους πήρε στην προετοιμασία και απλά τους είχε για να συμπληρώνουν έτσι τις προπονήσεις. Δείχνει ότι πιστεύει σε αρκετούς από αυτούς και τους βάζει και στα φιλικά και μακάρι. Δεν θα τους χρησιμοποιούσες, νομίζω, Ζάχο. Έτσι. Να τους χρησιμοποιήσεις μισή ώρα περίπου, μια εβδομάδα πριν γίνει το πρώτο επίσημο παιχνίδι στην Ευρώπη, που έχουμε την επόμενη Πέμπτη. Νομίζω ότι δείχνει ότι τα πιστεύει αυτά τα παιδιά. Αρκεί και αυτοί να έχουν την εξέλιξη που πρέπει να έχουν και να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο μέσα στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Ωραία, για να μην σε ταλαιπωρήσουμε άλλο, Κυριάκο. Τον Διόπ, πώς τον είδες, Κυριάκο? Τον Διόπ θέλει. Γιατί εντάξει, δύο-τρεις πάσες που έκανε, φάνηκε ότι εντάξει, δεν είναι κανένας. Απλά είναι αρκετά πίσω, θεωρώ. This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com. Μου άρεσε πιο πολύ από τον Κουντουρέ. Από τον Κουρέ. Ακούς? Στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πιο καλός ο Διόπ. Με την μπάλα στα πόδια έκανε πιο καλές κάθετες πάσες. Τα τρεξίματα του φυσικά δεν είναι ακόμα έτοιμο το παιδί, αλλά είναι πιο πίσω. Δείχνει στοιχεία. Που σας λέω ότι θα μας βοηθήσουν και πάλι. Δείχνει ότι ο ένας συμπληρώνει τον άλλο τον άλλον στα προσόντα που έχουν και αυτό είναι σημαντικό σε μια ομάδα. Να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον τα προσόντα που έχουν και με την ομοιογένεια να γίνει ένας συνδυασμός τέτοιος να είμαστε δυνατοί ανά πάσα στιγμή, όπως προείπα, σε όποια τακτική κατεβάσει ο Μπούργος. Ωραία, για να μην σε ταλαιπωρήσουμε έτσι παραπάνω, γιατί 12 παρά είναι κιόλας, έτσι. Ναι, γιατί εντάξει, μην μας κυνηγάει τίποτα η γυναίκα σου και εδώ πέρα έχουμε κάποια. Γιατί η Χαρούλα τι, στο σπίτι είναι ο Κυριάκος? Ναι, εντάξει. Ναι, στο σπίτι. Όχι, θες να τον πάρουμε για ποτό μετά? Ναι, το κύριε. Ρε το Παντελή, ρε, είδες, έτοιμος για ποτάκι είναι. Λοιπόν, να πούμε ότι. Το Σάββατο τον έβγαλα έξω, ρε. Ωραία, παιδιά, ο άνθρωπος δεν σταματάει, ρε. Τον έβγαλα έξω το Σάββατο. Ξέρω, έμαθα εκεί, έγινε χαμός. Δεν είχε πολύ, έγινε χαμός. Κυριάκος, το λέω άλλη μια φορά, ο Παντελής πηγαίνει μόνο σε δύο μαγαζιά, γιατί είναι τα δύο μοναδικά μαγαζιά στην πόλη τα οποία τον βάζουν μέσα. Λοιπόν, στα άλλα δεν τον βάζουν μέσα, είναι τα δύο μαγαζιά. Τρώει πόρτα. Τι να πει, να μπαίνει η κοπελιά του μέσα και αυτός μένει απ' έξω και περιμένει. Κατάλαβες, κάπως έτσι γίνεται. Με γονάτιση. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Κυριάκος είναι στις ακαδημίες του κυρίου Κερμανίδη, έτσι, προπονητές. Ήμουνα. Ήσουνα. Έχει εδώ και όταν σταματήσαμε τις προπονήσεις. Δεν το ξέρω. Ήμουνα δύο χρόνια εκεί, Ζάχο. Καλά, ρε. Δεν μας είπες τίποτα, ρε. Και εγώ με αυτή την εντύπωση έχω μείνει. Και στην K15, αφού προχθές πατρίς του είπα, δεν το άκουσες. Τι να κάνει ο άνθρωπος, δεν ακούει ο άνθρωπος. Καλά, ρε, πλάκα. Επειδή θέλω κάτι διαφορετικό να κάνω, θέλω εδώ και πάρα πολύ καιρό να το κάνω. Έχεις κάποια σχέδια, ωραία. Κάποια σχέδια δικά μου, τα οποία τα θέλω να έχω εδώ και μια πενταετία που λένε και πρέπει ήρθε η ώρα να τα κάνω, να τα υλοποιήσω. Επάνω στην ατομική προπόνηση, με
ευρωπαϊκά δεδομένα. Και είναι κάτι το οποίο θέλω να το κάνω και γι' αυτό το λόγο σταμάτησα τις ακαδημίες, από τις καλύτερες ακαδημίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, που είναι οι Μπέμπηδες, με τον Παναγιώτη Γερμανίδη, ο οποίος τον είχα και προπονητή στην θητεία που έκανε στον Αγροτικό Αστέρα. Και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο δεν είναι τυχαίο ότι βγήκαν αρκετά παιδιά από την ακαδημία του. Δίνει μεγάλη προσοχή και πάντα να βελτιώσει τα παιδιά όσο πιο νωρίς γίνεται στην ηλικία, και από εκεί πέρα να τα δώσει και ευκαιρίες να πάνε σε ομάδες να δοκιμαστούν σε όλη την Ελλάδα, σε ευρωπαϊκά, κάποια ευρωπαϊκά σωματεία. Και γι' αυτό το λόγο η ακαδημία αυτή είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή. Ωραία. Αλλά για τον λόγο που ήθελα εγώ να φύγω φέτος από την ακαδημία ήταν αυτή, ότι θέλω να κάνω κάτι μόνος μου ξεχωριστά με ένα group τέτοιο για το θέμα των personal προπονήσεων. Ωραία, είμαστε σίγουροι ότι σύντομα θα έχουμε τότε νέα σου, Κυριάκο, έτσι, για να τα αναδείξουμε κιόλας και να τα... να τα προμοτάρουμε, γιατί όχι, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα είναι κάτι πολύ καλό. Δεδομένο είναι αυτό, ότι θα είναι κάτι πολύ καλό για να αποφάσισες κάτι τέτοιο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου εδώ στο Λίμπερο. Ευχαριστώ πολύ, Ζάχο μου, να είστε πάντα κοντά στην ομάδα με την θετική άβρα σας, με την κριτική, με την καλή διάθεση πάντα. Αυτό πρέπει, αλλά πρέπει να λέγονται κάποια πράγματα και όταν θα γίνονται στραβά. Αυτό είναι δεδομένο, να ξέρεις, γιατί κάποιες φορές. Εμάς τους βετεράνους, ξέρεις, όταν θα πούμε κάτι που δεν το λέμε από θέμα κακίας, Ζάχο, πάντα το λέμε μόνο για την καλύτερη λειτουργία, το πώς πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι μια ομάδα καλύτερη, η ομάδα που αγαπάμε. Και πάντα η καλοπρόεδρη κριτική νομίζω ότι κάνει καλό, και οι διαφορετικές απόψεις και οι γνώμεις νομίζω ότι φέρουν καλό και τίποτα... Έτσι, έτσι. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό, Κυριάκο, ότι πρέπει να υπάρχει και διαφορετική άποψη πάντα, και παίζει ρόλο το πώς λες κάτι, και η καλοπροαίρετη κριτική φαίνεται και η κακοπροαίρετη πάλι το ίδιο. Να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου και να σε ευχηθώ να είσαι ένα όμορφο βράδυ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά σε όλους τους αριάνους. Γεια σας.